Μα τι ρεντικουλαμέντι ήταν αυτό, για πες μου. Αυτό που έζησα τώρα. Flash Gordon. Αυτό που έζησα τώρα, ή γενικά. Ή γενικά. Εντάξει. Ε. Ήταν λίγο τρομοκρατικό τώρα. Έκανα κάτι. Ήταν και πολύ ωραία η χορογραφία της γλώσσας. Ωραία, φίλε. Ευχαριστώ. Wow. Και μιλάω εγώ έτσι από μόνος μου. Πάμε λοιπόν ξανά. Flash Gordon. Flash. Flash. Να πάρω και μια ανάσα γιατί ένιωσα λίγο εκεί. Okay. Θέλω να πω ότι όσο έβλεπα το βίντεο σου σήμερα πάνω, έλεγα γιατί έσπασες τον αγκώνα σου. Πραγματικά. Ήμασταν πολύ άτυχοι που δεν σε είχαμε. Ήθελα να τον σπάσω. Ήθελα, ναι, λέω πώς να είναι άραγες. Άραγες. Στο συγκεκριμένο σημείο, ας πούμε. Έχω σπάσει δάχτυλα, έχω σφουγάλει την κλίδα μου, αλλά λέω τον αγκώνα θα έπρεπε κάπως, ας πούμε. Ποιος φωνάζει, ο Πρίτανης? Ποιος έκανε? Ο Πρίτανης το μετρήνος είναι εκεί. Εδώ, εδώ! Ο Πρίτανης και ο Μετζέλος. Ο Μέντζελορ. Μέντζελος ή Μεντζέλος, ρε παιδιά, τα λέω λάθος. Είναι Μεντζέλος, αλλά Μετζέλος. Είναι η μυστική του ταυτότητα το Μέντζελος. Βγαίνει τα βράδια σαν Μέντζελος. Δεν μου λες. Προσπαθώ να συγκροτηθώ ότι πρέπει να σε ρωτήσω, αλλά τα έχω χάσει όλα. Μην με βλέπεις που κουνιέμαι πέρα εδώ. Το κάνω για σκέρτσο, δεν είναι. Μην νομίζεις δηλαδή. Εκτός από το δραματικό ότι δεν μπορούσες να κάνεις το φραπέ. Ναι. Τι άλλο δραματικό σου συνέβη? Με το χέρι που δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα να σκουπιστώ, ας πούμε, όταν έκανα μπάνιο μετά. Ας πούμε, ήταν ένα πρόβλημα, ναι. Τώρα και στον υπολογιστή είναι ένα πρόβλημα όταν τώρα το φραπέ. Το φραπέ το χτυπάς τώρα? Το χτυπάω, συνήθισα να το χτυπάω με το δεξί. Μετά. Το δεξί φέρνει γούρι. Είναι καλό το δεξί. Τέλος πάντων. Εντάξει, πάντως στις πρόβες έκανα καλύτερα. Ήμουνα πιο θεαματικός, αλλά τώρα είπα να μην φέρω σε δύσκολη θέση τα παιδιά. Σωστά, έχουμε και 6 ζευγάρια που διαγωνίζονται σήμερα. Μια χαρά. Ναι, ναι. Θέλεις να ακούσεις κριτική? Εννοείται, μα γι' αυτό ήρθα, για να ακούσω κριτική. Τι να κάνω, Πατινά? Κριτήκα να ακούσω. Κριτήκα είσαι στο Ίκα. Πέτρο, τι σημειώνεις, έχεις να πεις τόσο πολλά? Έχω δηλαδή, εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Έχω εντυπωσιαστεί. Διότι έκανε αυτά που κάνουν όλοι οι άλλοι και κάτι επιπλέον. Ποιο ήταν αυτό? Καταρχήν, ξεκινάει στην αρχή με την κίνηση των χεριών, την οποία έχει μόνο ο Κωνσταντίνος. Δηλαδή, άλλοι δύο που είναι πιο πολύ της πίστας και έχει μια κίνηση χεριών. Μιλάμε, ήσουν πεταλούδα. Δηλαδή, έφευγαν αυτό που λέει η Έλενα. Το έφτασα το άνοιγμα των χεριών. Άνοιγμα των χεριών. Δηλαδή, πλιτσέσκαγια. Αυτό έφυγε. Μετά έχει το γλίστριμα, στο οποίο είναι καλός ο Κώστας ο Φραγκολιάς. Δηλαδή, γλίστραγες κάτω σαν χέλι, έτσι. Χέλι, αυτό κράτα το. Σαν χέλι. Και έκανε πηδήματα. Σαν το χειμωνέτο, ο οποίο τον έχει δει. Ο χειμωνέτο όλη την ώρα για να καβατζάρει. Είναι του πηδήματο ο Γιώργο. Ο Γιώργο είναι τάκτη, δεν έχω εδώ. Είχα ένα πήδημα. Και βλέπω, συγγνώμη σα διακόπτω, ότι παρακολουθεί το σοου πολύ καλά. Γιατί είπε ότι ο Γιώργο είναι αυτό που κουφτώνει καλύτερα. Εννοείται, αφού εδώ από μέσα και από έξω τα ξέρω εγώ όλα αυτά. Άμα θέλει, μπορώ να σου πω και για κουτσομπολιά. Μετά, όχι, μετά από όλα τώρα. Απλά έτσι, μια πρόταση έκανα. Μπορώ να πω γενικά ότι σκάνδαλα παίζουν, ας πούμε, στο παιχνίδι. Τέταρτον, ήσουν ένα πολύ καλύτερος από όλους στη θέση που ονομάζεται immobilisé. Τώρα με κοροϊδεύετε. Όχι, το immobilisé είναι όταν είσαι... Μου λέτε αυτά τα ξένα τώρα για να με... Γι' αυτό, θα το πω ελληνικά. Στο ακίνητος, όταν ήσουν ακίνητος, το έκανες καλύτερο από όλους. Ναι, καλά, εντάξει, δεν το συζητάω. Γιατί πήρες 5 λεπτά για να ξεκινήσεις. Δεν το συζητάω, γιατί μόλις... Εννοείται αυτό το πράγμα, γιατί μόλις αρχίζω να κάνω κίνηση, μετά δεν πάει όλο το αίμα από τον εγκέφαλο, πάει στα πόδια. Δεν γίνεται. Να πηγαίνουν όλα. Δεν γίνεται να γίνονται όλα μαζί, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Και τέλος... Δεν γίνεται, δηλαδή ανατινάζει το εγκέφαλός μου. Όταν ένα πατήσει τον πάγο, ανατινάζει το εγκέφαλος, δηλαδή. Ανατιναγμός. Για να συνεχίσω, ότι είσαι ένας υπέροχος Flash Gordon, δηλαδή το έχεις και από κορμί. Ευχαριστώ. Του Λάς Γκόρντον. Και αλλάζω και χρειάστη φωνή. Και θέλω να σου κάνω μία πρόταση. Δεν μου πεις όχι.
Να κάνω εξώφυλλο στον Νίτρο. Όχι, τι δεν κάνω. Και αυτό όχι. Θα έρθει στην εκπομπή αυτή την άλλη εβδομάδα. Ναι. Ναι. Για το βράδυ. Και εγώ θέλω να γίνεις φίλος. Αλλά μου. Να ξέρω να έρθω με τη στολή. Ό,τι θέλεις εσύ. Έλα, με τη στολή ή με χωρίς στολή. Και... τελείως γυμνός δηλαδή, ας πούμε. Και συγγνώμη λίγο, μισό λεπτό. Το γυμνός. Μην ξεχνάς ποτέ ότι είναι η στολή της γέννησής μας. Ναι. Κατάλαβε. Έχουμε και σωστό. Την... ναι. Σωστό, σωστό. Και αυτό στολή. Είναι η πρώτη, ναι. Θα έρθεις με ό,τι στολή γουστάρεις. Ωραία, εσπέσια. Θα κάνουμε και πατινάς πάνω σε ξύλο. Σε ξύλο. Δεν έχουμε κάτω εκεί πέρα. Τι θα φοράμε στα πόδια. Ρόδες, ό,τι θέλεις, ρόδες. Τόσο άμα είναι πάρκι, οπότε εντάξει. Και θέλω, και θέλω να σου πω συγχαρητήρια, αγόρι μου, διότι έχεις τέτοιο έμφυτο αίσθηση από σαρκασμού και χιούμορ που πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν. Να είστε καλά. Είναι κρίμα που δεν ήσουν εδώ από την αρχή. Τα αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Στα αλήθεια. Ανησυχώ, ο κύριος Κοστάλα δεν λέει κουβέντα. Και... τελευταίο θα τον αφήσω, περιμένω. Okay. Έλενα. Εγώ η αλήθεια είναι ότι θέλω να ξεκινήσουμε το χιούμορ του. Δηλαδή θέλω ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα. Εκπληκτικός αυτοσαρκασμός, τα πάντα. Άλλωστε όλοι ξέρουμε ότι η Μισκούμπρια είναι πολύ γνωστή το να πάντα να διασκεδάζουμε και να περνάμε καλά με τα τραγούδια τους. Εγώ πλέον δεν θέλω να πούμε, απλά πάμε όλοι μαζί παραλία, πάμε όλοι μαζί παγοδρόμιο μαζί σου. Τρελά. Τρελά. Τρελά, τρελό παγοδρόμιο. Έχω γελάσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν η κορυφαία στιγμή, αλήθεια σας λέω, για τη σημερινή βραδιά ήταν η κορυφαία, δηλαδή το χρειαζόμουν. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που διασκεδάζω έτσι τον κόσμο, δεν είναι. Είναι καλό αυτό. Κύριε Κοστάλα. Εγώ τους συνάντησα πρώτη φορά πριν πολλά χρόνια όταν έκαναν την πρώτη εμφάνιση στο Θησίο. Ήταν η παρουσίαση του πρώτου μας δίσκου, του 30 χρόνια επιτυχίες. Πραγματικά στην παρουσίαση του δίσκου ήταν 30 χρόνια επιτυχίες. Ναι, η πρώτη δίσκου 30 χρόνια επιτυχίες. Ο κύριος Κοστάλας ήταν παρόν. Περίμενε, μισό λεπτό, την παρουσίαση του δίσκου στα 30 χρόνια επιτυχίας. Ναι, μαθαίνουμε και λίγο τα καλύτερα. Διαχρονικότητα και τα λοιπά. Ξέρουμε τώρα. Έχουν βγάλει και ένα δίσκο τα παιδιά. Που λέει 30 χρόνια επιτυχίας ο πρώτος. Εντάξει, τώρα δεν τα λέω εγώ. Μ' αρέσει που με κρατάς από το χέρι και τσουλάω. Θέλω να γίνεις φίλος μου. Να γίνω φίλος, δεν έχω κανένα πρόβλημα και δεν γίνομαι εύκολα φίλος με όμορφες γυναίκες. Θα το προσπαθήσουμε, μην ανησυχείς. Α, εντάξει, καλά, εντάξει. Λοιπόν, θα διαφωνήσω με τον Πέτρο όμως, δυστυχώς. Κοίτα, σε αυτό το immobilizé, όπως το είπε ο Πέτρος, που ήσουν ακίνητος, είχες μια απίστευτη κινητικότητα. Πουλιόταν έτσι το κολάν ολόκληρο. Το κολάν. Ήτανε, το είπα, ήταν τρομοκρατικό. Και ήταν ζόρικο. Έχεις και μια παγκόσμια πρώτη. Πρώτη φορά βλέπω. Σε αγωνιστικό ή όπα, αντάγωνιστικό, όχι πατινάς, να φοράνε γυαλιά. Αυτό το σκέφτομαι μόνο και εγώ. Αυτό καλά τρελό, ναι, το έξερα πρώτη και εγώ. Πρώτη φορά. Ναι. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ σε αγώνα. Ναι, δηλαδή. Πάλι μια πρώτη. Τουλάχιστον πρωτοτύπη. Ναι, πραγματικά ναι. Σκέιτερ με γυαλιά δεν υπάρχει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά γιατί δεν παίζει. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε. Ωραία, αλλά είπατε για το χιούμορ μου για το. Και η όλια. Spiral sequence δεν είπατε. Και κοίτα, και η όλια, και η όλια. Κουράστηκα πολύ. Για να το κάνω το ρημάδι. Το είσαι ένα καταπληκτικό, κάτσε. Το πόδι απάνω ήταν. Τέλεια. Να τα λέμε κι αυτά. Ναι, με κάτσε, με δεν τελειώσαμε. Λοιπόν, το πόδι. Είσαι αστείος, κύριε Μηθριδάτη, φεύγετε. Γελάσαμε κι εσύ. Πέντε πήραμε, πάρα πολύ. Πήρα πέντε. Πέντε. Όχι με μουτζά. Όχι έτσι. Όχι με μουτζέ. Το γύρισα. Το πόδι απάνω ήταν απάνω. Χαίρομαι. Το πόδι απάνω ήταν απάνω. Και κάτι να βγούμε. Και ένα μπράβο στην Όλγα. Εδώ επιδείξαμε. Ναι, ναι, βεβαίω. Η Όλγα θέλει πολύ μετάφραση, κοιτάζει λίγο τρομοκρατημένη. Αλλά η Όλγα ήταν φανταστική, με βοήθησε πάρα πολύ. Αυτό θέλω να πω. Και τώρα θέλω να δώσω ένα ρισπέκτο σε όλου του ανθρώπου που με βοηθήσαν να τσουλάω αυτή τη στιγμή και να πηγαίνω πέρα δόθε. Γιατί 50-60 ώρες έκανα προπόνηση μόνο, σύνολο. Ο Παναγιώτης ο Μαρκουίζος με βοήθησε πάρα πολύ, η Μόνικα. Και όλα τα παιδιά εδώ πέρα, η Όλγα που ήταν μαζί μου, η παρτενέρ. Μητριδάκη, μια παράκληση. Μεγάλο ευχαριστώ στη Τζένιφερ που με βοήθησε πολύ, στο Γιάννεκ, τον Αλεξέη,
τη Μαρίνα τη μάνα και σε όλα σου, τα παιδιά. Τον πατέρα σου, το Θεό. Τη μάνα μου, ευχαριστώ επίσης. Γιάννε, μάνα μου, μην νομίζετε, δεν χουφτώνω, θέλω να σταθώ επιτέλους ήσυχος. Αυτό θα έλεγα. Για στάσου έτσι για λίγα δευτερόλεπτα, τελείως ακίνητος. Ναι, αυτό ναι. Όχι όπως να, κάτσε, όχι να κρατάμε έτσι. Λιγάκι, να μην κρατήσουμε. Να μην... Εσύ γιατί κρατάς. Τέλος πάντων. Γιατί. Ελπίζω πάντως να σας άρεσα. Πάρα πολύ. Είσαι να κούκλα. Ήθελα να κλέψω το χειροκρότημα τώρα. Επιδάτη, μια ερώτηση. Μπορείς να κάνεις μόνος σου το γύρο του Θριάμβου? Ναι. Ζητάω. Εύκολα το κάνω. Για να δούμε. Το κάνω και με την Όπιστε. Όχι. Αμαλάκι. Σε παρακαλώ. Κάνε το γύρο του Θριάμβου. Κάνε τον ασφαλή τρόπο. Το κάνω. Αλλά τέλος πάντων, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Δεν ξέρω. Τι άλλο να κάνουμε? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα να μείνετε για πάντα. Θα πάρω την όμορφη. Και καλή συνέχεια στα παιδιά που παλεύουν τρελά. Σας φιλώ, ευχαριστώ.